ειδήσεις από τον πρόεδρο της ΠΑΣ, κύριο Κούμα, που βρίσκεται στο στούντιό μας στην Λεμεσό. Κύριε Κούμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές. Καταρχήν, θα θέλαμε μια πρώτη τοποθέτηση για το σημερινό συμβάν. Ως πρώτη τοποθέτηση, σίγουρα πρέπει να πούμε ότι σχετικά με την υπόθεση η οποία τελεί υπό διερεύνηση, είναι υπό εξέλιξη, σίγουρα θα πρέπει να αναμένουμε τα τελικά συμπεράσματα, τα ασφαλή συμπεράσματα, ώστε να τοποθετηθούμε. Σίγουρα όμως μας λυπεί σίγουρα το γεγονός ότι έστω σε εισαγωγικά ενοχοποιούνται για τρίτο δημοσίου. Τι συμβαίνει τελικά στο χώρο των δημόσιων νοσηλευτηρίων, κύριε Κούμα? Είναι δυνατόν για 8 χρόνια να γίνονται αυτά τα σκάνδαλα και, και κανείς να μην έχει πάρει είδηση? Σίγουρα πρέπει να αναλύσουμε πολύ σωστά το θέτετε το θέμα. Εμείς ως ΠΑΣΙΚΙ σε τελευταίες μας δηλώσεις, όταν μας είχε τεθεί ξανά αυτό το θέμα περί δεκασμών των γιατρών του δημοσίου, είχαμε βάλει δύο ερωτήματα. Mm-hmm. Η πολιτεία δεν έχει τη δυνατότητα, τους μηχανισμούς, όταν έρχονται τέτοιες καταγγελίες, να διελευκάνει αυτά, να διερευνήσει και να αποδώσει ευθύνες εκεί που θα βρεθούσει, ή δεν θέλει? Έτσι το θέσαμε. Μάλιστα. Έχουν ευθύνη όσοι βλέπουν και δεν σιωπούν? Σίγουρα έχουν ευθύνη όσοι γνωρίζουν και δεν καταγγέλνουν. Αλλά σίγουρα πολλές φορές λέγεται, όταν απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους ασθενείς οι οποίοι επομίζονται αυτό το βάρος, όταν τους ρωτάνε γιατί δεν έχουν καταγγείλει αυτά, οι περισσότεροι απαντούν ευθέως ότι φοβούνται κάποιες συνέπειες οι οποίες μπορούν να έχουν από τους ίδιους τους γιατρούς. Εμείς πρέπει να πούμε ότι ναι, σε πρόσφατη άλλη εκπομπή είχαμε δηλώσεις σαφώς να μην φοβούνται τίποτα και να πάνε να το καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές. Εμείς σαν συντεχνία θέλουμε να το επανατονίσουμε ότι δεν συγκαλύπτουμε κανέναν, και πάρα πολλές φορές είχαμε ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έχουν τους μηχανισμούς διεξαγωγής έρευνας και απόδοσης ευθυνών εκεί που προκύπτουν ευθύνες, να το κάνουν. Δεν μπορούμε να αναβρώνουμε το όνομα του συνόλου των γιατρών του δημοσίου ορισμένοι συνάδελφοι. Πρέπει να το τονίσουμε και ελπίζουμε αυτό να μην γίνει τώρα, αν αποδοθούν πράγματι ευθύνες, αν αναβρεθούν ευθύνες. Πρέπει να δηλώσουμε ότι η καταπληκτική πλειοψηφία των γιατρών του δημοσίου υπερβάλλει αυτόν, για να έχουμε αυτό το επίπεδο υγείας που έχουμε τώρα στα δημόσια νοσηλευτήρια, με όλες τις ελλείψεις, τις υποστελεχώσεις, το γενικό πρόβλημα που καθημερινά ταλαντεύει και πρώτα απ' όλα τους ασθενείς και εμάς τους εργαζόμενους σε αυτόν τον τομέα. Και μιλάμε φυσικά για την υγεία των συμπολιτών μας, έτσι, για την σίγουρα, υγεία μας. Σίγουρα, προπίστως είναι να διαφυλάξουμε την υγεία των συμπολιτών μας, αλλά πρέπει να έχουμε και εμείς τα απαραίτητα μέσα και τις συνθήκες, τις εργασιακές, ώστε να το αποδώσουμε αυτό. Η καταπληκτική πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, υπερβάλλει αυτό για να το καταρθώσουμε αυτό. Έχετε μιλήσει καθόλου με τον αρμόδιο υπουργό, κύριε Κούμα? Σχετικά με τι? Σχετικά με το σημερινό συμβάν. Όχι, δεν έχουμε ενημερωθεί, και εμείς έχουμε ενημερωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Τα μέτρα που θα λάβετε, αν έχετε πάρει κάποια μέτρα, αν έχετε σκεφτεί την επόμενη μέρα? Ως προς το αν είναι υπεύθυνοι κάποιοι συνάδελφοι, εννοείται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η αρμόδια αρχή η οποία έχει τους μηχανισμούς, θα διεκπαιρεώσει την έρευνα, και αν θεωρούν ότι υπάρχει ποινικό αδίκημα ή όποιο βαθμό αδίκημα, ναι, η αρμόδια αρχή πρέπει να αποδώσει ευθύνες. Δεν είναι θέμα της συντεχνίας να αποδώσει ευθύνες, ούτε έχουμε στην κατοχή μας τέτοιους μηχανισμούς. Όμως ναι, δηλώνω, επαναλαμβάνω, ότι δεν θα καλύψουμε κανένα. Σκοπό μας δεν είναι να καλύψουμε κανένα. Αυτός που είναι ένοχος και αναβρώνει, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, να αναβρώνει το όνομα των γιατρών του δημοσίου, δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα, η απομάκρυνση αυτών των τριών γιατρών από τα νοσοκομεία δεν θα έχει κάποια επιβάρυνση στα δημόσια νοσηλευτήρια? Σίγουρα θα προσθέσει στο ήδη υπάρχον σοβαρό τον πρόβλημα υποστελέχωσης, σίγουρα θα προσθέσει. Αλλά θεωρούμε ότι με μια καλή συνεργασία μεταξύ μας και του Υπουργείου μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ναι, παίρνω την ευκαιρία να πούμε ότι πράγματι τα νοσοκομεία είναι αρκετά υποστελεχωμένα. Τα περισσότερα τμήματα ήδη δουλεύουν υποστελεχωμένα, έχουν αφιπηρετήσει συναδέρφοι, κάποιοι έχουν μετατεθεί, κάποιοι έχουν υποβάλει παραιτήσεις και δεν έχουν συμπληρωθεί αυτές οι θέσεις. Και είμαστε πράγματι, σήμερα είχαμε διοικητικό συμβούλιο, ναι, και σκεφτόμαστε τι μέτρα που μπορούμε να λάβουμε ώστε να πιέσουμε προς το Υπουργείο. Γιατί έχουμε ενημερώσει πάρα πολλές φορές, έγκαιρα, είμαστε σε διάλογο, όμως δεν βλέπουμε καμιά λύση.
Μάλιστα. Υπερβάλλουν αυτόν οι συναδέρφοι. Στο τέλος, το επίπεδο ιατροφαρμακευτικής πρέψης μπορεί σίγουρα να μειωθεί, γιατί όταν παραδείγματος χάρη είχαμε ένα τμήμα το οποίο δούλευε με 7 γιατρούς και τώρα δουλεύει με 3 και είναι και ειδικά νευραλγικής σημασίας. Ακριβώς. Δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει ο γιατρός. Πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους ώστε να εξυπηρετούμε σωστά τον αριθμό των ασθενών που πρέπει τουλάχιστον και οι γιατροί να αντέξουν. Αλλιώς θα χάσουμε και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Κούμα. Και εγώ ευχαριστώ. Εμείς κυρίες και κύριοι θα αλλάξουμε θέμα. Επίδειξη δύναμης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.